Ο Μάριο Σταύρου, πρόεδρος του οργανισμού Reaction. Καλησπέρα σας, κύριε Σταύρου. Καλησπέρα σας. Είστε από το πρωί στην Μαρτυρική Εύβοια. Καταγράφετε, όπως αντιλαμβανόμαστε, τις ανάγκες. Με ποιο τρόπο θα βοηθήσετε και ποιες είναι αυτές οι ανάγκες? Λοιπόν, εκπροσωπώντας το Support CY της Τράπεζας Κύπρου, έγινε μια πρώτη διερευνητική επίσκεψη στις πληγείς περιοχές της Εύβοιας σήμερα και θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες τις επόμενες μέρες. Έφτασε η αντιπροσωπεία του Support CY, του οργανισμού Reaction, του ΕΤΕΑ, κάτω από το συντονισμό του Χαμόγελου του Παιδιού, γιατί θέλαμε να γίνει επί τόπου και επί της ουσίας καταγραφή των όποιων αναγκών υπήρχαν και υπάρχουν, ούτως ώστε να μπορεί να γίνει μια συνολική και μια ουσιαστική αντιμετώπιση αυτών των αναγκών. Είδαμε τους δημάρχους των πληγέν των Δήμων, είδαμε τους πρόεδρους των κοινοτήτων, μιλήσαμε με τους κατοίκους. Έγινε μια πολύ μεγάλη συλλογή, έτσι, και πληροφοριών αλλά και ιδεών των ίδιων των κατοίκων, διότι μια τόσο μεγάλη καταστροφή θα αφήσει μακροπρόθεσμες συνέπειες, και αυτό που γίνεται και με το κάτω από το χαμόγελο του παιδιού είναι όταν σβήσουν τα φώτα να είμαστε εκεί, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να λύσουμε αυτές τις ανάγκες. Καλή σας επιτυχία.